Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα, στο σοβαρό αυτό θέμα και να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου της Σόφιας. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Κύριε καθηγητά, μιλάμε για το δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων. Πριν από λίγο οι συνάδελφοι μας έδιναν και το ρεπορτάζ ότι ολοκληρώθηκαν και ότι έμεινε ένα ανοιχτό ραντεβού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, για ένα τρίτο γύρο συζήτησης, χωρίς να γνωρίζουμε φυσικά πότε θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες εκ νέου ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Το τελικό ερώτημα και η απορία όλων είναι: έχουμε να περιμένουμε πράγματα? Είστε αισιόδοξος από αυτές τις συζητήσεις? Όχι, όχι, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Πιστεύω ότι οι κύριοι αυτοί ουσιαστικά πρώτα διευκολύνουν τους Ρώσους να επεκτείνουν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις και κατά δεύτερο λόγο δίνουν χρόνο ζωής στον Ζελένσκι, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει και τρίτος και τέταρτος γύρος έως ότου καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να αναρωτιόμαστε είναι ποιο μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, δεν ξέρω αν έχω χρόνο να επεκταθώ εν συντομία σε παρακαλώ, αυτά. Παρακαλώ, ποιο ναι. Πιστεύετε εσείς ότι θα είναι το επικρατέστερο, αν θέλετε? Το επικρατέστερο σενάριο είναι ουσιαστικά η δορυφοροποίηση της κυβέρνησης Μαριονέτας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό έχει διάφορες παραλλαγές. Μπορεί να γίνει δηλαδή με κυβέρνηση που θα κηρύξει την ομοσπονδιοποίηση, την ομοσπονδία με την Ρωσία. Μπορεί να γίνει με απλώς μια κυβέρνηση μαριονέτας. Μπορεί να γίνει ακόμα και με αποχώρηση των Ρώσων, αφού πρώτα εξοντώσουν τον Ζελένσκι και την κυβέρνησή του. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ πέρα πάντων όλα μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με αποκοπή της Ουκρανίας. Όλης της Ουκρανίας, δηλαδή ακόμα μένει η Οδυσσός, να αποκοπεί από την πρόσβασή της στη Μαύρη Θάλασσα και να μην για ένα μικρό κομμάτι ουκρανικό με μια κυβέρνηση μαριονέτας, σαν αυτή που ανατράπει το 2014. Όπως και να έχει δηλαδή ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως τουλάχιστον δείχνει να υπάρχει και εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή λόγω των επιθέσεων, τις οποίες και χρησιμοποιεί ως μοχλοπίεσης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και των επιθέσεων, εντάξει, από ό,τι βλέπουμε τώρα και από τις εικόνες που βλέπουμε, το χειρότερο πράγμα είναι να είσαι μικρό παιδί στον πόλεμο. Ναι, δηλαδή είναι. Αυτά τα παιδιά βιώνουν τη χειρότερη, και ειδικά και τα βρέφη που είδαμε, αλλά και τα νήπια και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, μεγαλύτερα από αυτά παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ θλιβερό στην Ευρώπη του 2022 να ξαναζούμε στιγμές τέτοιες. Βέβαια, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν και δεν πήρανε μεγάλη δημοσιότητα. Τα ίδια είχαν ζήσει και οι Γεωργιανοί στην Οσετία. Τα ίδια έγιναν πολύ λιγότερα βέβαια στην Κρυμαία το 2014 και παντού όπου ο ρωσικός στρατός, ο οποίος ουσιαστικά όμως είναι ένα πουτινικό στρατός, τίποτα άλλο από αυτό το πράγμα, έχει εισβάλει. Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι, τώρα βλέπω και κινήσεις στην Υπερδνηστερία, στην Μολδαβία, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Όταν ένας άνθρωπος παραλογίσει, μετά εμείς τώρα να καθόμαστε να σκεφτόμαστε με ορθολογικό τρόπο τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν. Το μυαλό του ο Πούτιν δεν έχει τίποτα άλλο παρά... Άρα θεωρείτε ότι μιλάμε για ένα παραλογισμό λοιπόν πλέον του Πούτιν, ναι, ναι, ο οποίος δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Είναι αυτό που είπε και ο Μακρόν νωρίτερα, τουλάχιστον σύμφωνα με μεγάλους αξιωματούχους. Θα είμαι όμως και δεν συνηθίζω να είμαι όμως στις δημόσιες παρεμβάσεις μου, αλλά έχουμε ένα παραλογισμό που δεν φτάνει όπως δεν είναι παραλογισμός. Είναι ένας παραλογισμός ενός τέρατος. Εκεί έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Επομένως, τι μπορεί να περιμένεις, δηλαδή τι σενάρια μπορούμε να κάνουμε εμείς, τα οποία όλα μπορούν να μας διαψεύσουν. Ακόμα και το πυρηνικό σενάριο. Κοιτάξτε, όταν μπαίνει ένας στρατός, όταν είναι ηγέτης, οδηγεί το στρατό του σε μια χώρα με το επιχείρημα ότι γίνεται γενοκτονία στις αυτόνομες περιοχές, στις οποίες διοικούν ρωσόφιλοι, και γίνεται γενοκτονία των Ρώσων στις περιοχές που διοικούν, μην περιμένετε λογική παραπέρα. Εδώ σταματάει η λογική. Κύριε καθηγητά, εισέβαλε και έλεγε ότι θέλω να προστατεύσω τους ομογενείς μου. Εντάξει, μα οι ομογενείς του κυβερνούσαν σε αυτές τις δύο περιοχές. Κύριε καθηγητά, τελικά στην Ουκρανία έχουμε την μάχη ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία ή ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση, τα όσα πρεσβεύει η Δύση? Έχουμε τη μάχη ανάμεσα στον Πούτιν και στον μηχανισμό που τον στηρίζει και γύρισεται γύρω από αυτόν και ενάντια στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στη Δύση. Ενάντια σε όλους αυτούς.
Αυτή είναι η μάχη. Και έχουμε και τη μάχη ουσιαστικά του Πούτιν εναντίον μιας χώρας η οποία έδινε το κακό παράδειγμα στη δική του. Δηλαδή ο Πούτιν, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει Εβραίος γνωστός στην Ελλάδα, αλλά το βασικό του δόγμα είναι ότι οι Σλάβοι και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, θεωρούνται Σλάβοι και αδελφοί λαοί, δεν μπορούν να ζουν σε συνθήκες δημοκρατίας, χρειάζονται να έχουν ένα στιβαρό ηγέτη και έναν αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης. Η Ουκρανία, τουλάχιστον μετά το 2014, πολύ περισσότερο μετά το 2019 και την εκλογή της Ζελένσκι, έδειξε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος που μπορούν να ακολουθήσουν οι Σλάβοι. Είναι ο δρόμος της δημοκρατίας. Αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί με τίποτα ο Πούτιν. Η επίθεση του μπορεί να έχει όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, να θέλει να αποκόψει την Ουκρανία, να θέλει να από τη θάλασσα, να θέλει να συνδεθεί, να θέλει να την ομοσπονδιοποιήσει, να θέλει να εξοντώσει τον Ζελένσκι. Όλα αυτά μαζί. Το κύριο όμως κάτι που κάνει, και αυτό είναι και μια. Το έχω διαβάσει και στις αμερικανικές, ας το πούμε έτσι, διοικητικές αρχές, οι οποίες δηλώνουν ότι το βασικό που φοβάται ο Πούτιν είναι η δημοκρατία. Η επίθεση του Πούτιν κατά της Ουκρανίας είναι ο φόβος του Πούτιν από τη δημοκρατία. Ο Πούτιν φοβάται λοιπόν τη δημοκρατία. Η δημοκρατία πώς πρέπει να απαντήσει στον Πούτιν? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί βλέπουμε χώρες να στέλνουν αμυντικό υλικό προς την Ουκρανία σε μια κίνηση βοήθειας, αν θέλετε, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Έχει κάποιο άλλο τρόπο να απαντήσει λοιπόν η δημοκρατία σε αυτή την κίνηση, σε αυτές τις λεπτές ισορροπίες όπως καταγράφονται? Ναι, ένα τρόπο που δεν θα ήθελα να επιλεγεί είναι ο πόλεμος. Να εμπλακεί και αυτό που κατηγορούν κάποιοι ότι τι κάνει, στέλνει όπλα, στέλνει ρουχισμό, στέλνει ειδήσει. Αλλά ο πόλεμος θα είναι ουσιαστικά η καταστροφή της ανθρωπότητας. Ναι. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μετά πλέον θα είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας. Αυτό που μπορεί να κάνει η Ουκρανία, η Δύση, είναι αυτό που κάνει τώρα. Προσέξτε όμως. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε για το άμεσο που βλέπουμε, την αμεσότητα, την άμεση πραγματικότητα. Αν δούμε όμως σε βάθος χρόνου, οι κυρώσεις που επιβάλλουν οι Δύσεις στη Ρωσία θα δημιουργήσουν τρεις εχθρούς στον Πούτιν. Ο ένας ήδη αρχίζει κάπως να διαμορφώνεται. Είναι οι ολιγάρχες, οι οποίοι φοβούνται θα τα χάσουν τα πάντα. Ο δεύτερος, ο οποίος έχει διαμορφωθεί, είναι οι Ρώσοι διανοούμενοι. Βλέπουμε ότι όσον αφορά στον χώρο της ρωσικής διανόησης, μεγάλη αντίδραση. Και ο τρίτος είναι όταν αρχίσει ο λαός να πεινάει πραγματικά. Αν λοιπόν αυτοί οι τρεις παράγοντες συγκεντρωθούν μαζί, είναι πολύ πιθανή η ανατροπή του Πούτιν. Επομένως, εγώ δεν βλέπω πόλεμο, βλέπω συνέχιση των κυρώσεων των οικονομικών. Αν θέλετε, βλέπω και επιτάχυνσή τους και σκλήρυνσή τους όσο δυνατόν περισσότερο. Και από εκεί και πέρα, ελπίζω σε αυτούς τους τρεις παράγοντες τους οποίους σας είπα. Κυρώσεις τις οποίες, ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να περίμενε. Δεν ξέρω αν τις περίμενε στο μέγεθος αυτό ή ακόμη μεγαλύτερες κυρώσεις. Πάντως, σίγουρα ήταν προετοιμασμένος για αυτές. Τις κυρώσεις τις περίμενε. Όχι όμως αυτές. Το SWIFT δεν το περίμενε. Γιατί το SWIFT έχει επίδραση και στις δυτικές οικονομίες. Και περίμενε ότι οι δυτικοί δεν θα προχωρήσουν έως εκεί, γιατί έτσι θα βλάψουν και τα δικά τους χρηματιστήρια για τις δικές τους συναλλαγές. Αλλά ο Πούτιν δεν περίμενε με τίποτα, πρώτα απ' όλα την αντίσταση του Ουκρανικού λαού. Περίμενε ότι ο Ζελένσκι θα είναι σαν τους Αφγανούς ηγέτες που το σκάσανε με την πρώτη είσοδο των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, και ότι θα το σκάσει και ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι όμως αποδείχθηκε τελικά ένας σοβαρός άνθρωπος, παρόλες αυτές τις ανοησίες που ακούγαμε στα ελληνικά, στις ελληνικές ελληνικά ΜΜΕ, ότι είναι ένας θεατρίνος. Θεατρίνος ήταν, αλλά ουσιαστικά όμως ο άνθρωπος αυτός εκλέχθηκε με φιλοδυτική ατζέντα το 2019 και φιλοδημοκρατική, και απέδειξε ότι κάθε άλλο παρά θεατρίνος είναι στην πολιτική του ζωή. Σίγουρα είναι άπειρος, αλλά και κανείς πολιτικός δεν είναι έμπειρος από την πρώτη μέρα που αναλαμβάνει την εξουσία. Ελπίζουμε λοιπόν η Ρωσία μέσω των κυρώσεων αυτών, τις οποίες λέτε ότι στο μέγεθος που τις βλέπουμε δεν τις περίμενε λοιπόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ενδεχομένως να επιστρέψει λοιπόν στη διπλωματική οδό ή να δοθεί τέλος πάντων λύση σε αυτή την πολεμική σειρά. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Κοιτάξτε, δεν είναι το σενάριο αυτό, είναι η βασική μου ελπίδα. Ή η δεύτερη μου, ακόμα πιο βασική ελπίδα, είναι ότι ο ρωσικός λαός
και οι ολιγάρχες, δεν μην κρυβόμαστε πίσω, οι δισεκατομμυριούχοι που έχουν γίνει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η μετασοβιετική Ρωσία, για το οποίο είναι θέμα το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη εκπομπή να μιλάμε για το τι έγινε το 1991 και ύστερα, εκείνη τα λάθη της Δύσης. Το 1991 και ύστερα αφήσαν τη χώρα να την αφεμάξουν οι ολιγάρχες, να αναθέσουν στον Πούτιν την εξουσία για να τον κατευθύνουν αυτοί. Αυτός τελικά τους βγήκε πιο ισχυρός, τους έβαλε στην άκρη, έφερε τους δικούς του κακεπίτες και κυβερνάει από τότε 20 χρόνια συνεχώς. Αλλά εάν τότε η Ευρώπη δεν είχε την εκδικητική μανία του τύπου να τιμωρήσουμε την αμαρτωλή Ουκρανία, την αμαρτωλή Ρωσία, ίσως η Ρωσία να είχε ακολουθήσει δημοκρατικό δρόμο. Οι απόψεις που λένε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ζει σε δημοκρατία, μα αφήνουν παγερά αδιάφορο έως σημείου να τις απεχθάνουν. Κατανοητό. Πώς βλέπετε τις ισορροπίες στο γενικότερο παγκόσμιο χάρτη, και το ρωτώ αυτό, γιατί βλέπουμε ότι με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, τις συζητήσεις, τις fast track συζητήσεις, αν μου επιτρέπετε ο όρος, για την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, βλέπουμε να ανοίγουν συζητήσεις στο παγκόσμιο χάρτη. Βλέπουμε μια Τουρκία η οποία παρακολουθεί με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα γίνονται και θυμάται και εκείνο ότι δεν έχει ανοίξει ο ενταξιακός διάλογος για εκείνη. Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται αυτές οι ισορροπίες και φυσικά πάντα με επίκεντρο την Ελλάδα και κυρίως το κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο Πούτιν κατάφερε ένα πολύ σημαντικό πράγμα που δεν το είχε καταφέρει κανένας άλλος μέχρι τώρα. Κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη. Ουσιαστικά η Ευρώπη, και να την κάνει πιο αποφασιστική. Και δεν ξέρω πλέον αν όλες αυτές οι συζητήσεις που είχαμε περί Ευρωπαϊκού στρατού και τα λοιπά είναι ουσιαστικά μπαίνουν σε δευτερεύοντα πλάνο, και εκείνο που θα αναδειχθεί περισσότερο είναι η περαιτέρω ενοποίηση πολιτική, οικονομική της Ευρώπης. Εάν καταφέρει ο Πούτιν αυτό το πράγμα, αν καταφέρει δηλαδή να ενώσει και πολιτικά και ομοσπονδιοποιήσει αντί την Ουκρανία με τη Ρωσία, ομοσπονδιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή γίνει ουσιαστικά ένας πρανίσκυρος πολιτικός και διακρατικός συνασπισμός, διεθνικός συνασπισμός, τότε λοιπόν αυτό θα είναι το κύριο. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, μου κάνει εντύπωση που ορισμένοι οι οποίοι εξεγείρονται και καλώς εξεγείρονται κατά του αναθεωρητισμού του Ερντογάν βλέπουν όχι με θετικό μπάρτι αλλά όχι με αρνητικό, αρχίζουν τις διάφορες να μην το δούμε το θέμα μονομερός, να μην το δούμε ότι είναι δύο υπεριαλισμοί που συγκρούονται. Ποιος είναι δύο υπεριαλισμοί? Προς Θεού, είναι ένας επιτιθέμενος σε ένα λαό ο οποίος δεν το προκάλεσε τίποτα, και αν δεν έχει προκαλέσει δεν κάνεις πόλεμο σε ένα λαό. Λοιπόν, ο Πούτιν ανοίγει το δρόμο, νομιμοποιεί ουσιαστικά τον ερδογανικό αναθεωρητισμό. Και εδώ πρέπει να είμαστε, πώς το λένε, σε επιφυλακή. Η λύση δεν είναι η απομόνωση όμως της Τουρκίας και διάφορα σενάρια απομόνωση που ακούγονται. Η λύση είναι ουσιαστικά στο ένα ή στον άλλο βαθμό συνέχιση της συζήτησης για την τελωνιακή ένωση της Ελλάδας, της Ευρώπης με την Τουρκία, και ουσιαστικά και η ενίσχυση των δημοκρατικών δυνάμεων στην Τουρκία. Βέβαια καταλαβαίνω τους φόβους και τις ενστάσεις πολλών συμπολιτών μας, αλλά νομίζω ότι το σενάριο αυτό από μόνος της Τουρκίας μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τίποτα. Το Ελσίνκι απέδωσε και έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση, ο διάλογος απέδωσε. Από εκεί και πέρα, όταν αυτό πήγε στην άκρη μετά την κυβέρνηση Καραμαλή, ξαναοδηγηθήκαμε σε συνθήκες πόλωσης με την Τουρκία. Τέλος πάντων, ουσιαστικά ο Πούτιν ανοίγει ένα παράθυρο στον ερντογανικό αναθεωρητισμό. Στο χέρι μας όμως είναι να αποδείξουμε, συμμετέχοντας ενεργά στην υποστήριξη της Ουκρανίας και με όποιο στρατιωτικό εξοπλισμό και υλικό να έχουμε, κλείσει το παράθυρο αυτό. Για να κλείσει το παράθυρο αυτό. Αν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, όταν θα ανοίξει η πόρτα του Ερντογάν, μπορεί να την πάθουμε σαν το Μοσκό με τα πρόβατα. Που φώναζε λύκος τα πρόβατα, και τρέχανε συγχωριανοί του να τον σώσουν, αλλά δεν υπήρχε λύκος. Όταν ήρθε ο λύκος και φώναζε λύκος τα πρόβατα, δεν πήγε κανένα συγχωριανός. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.